Είμαστε στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων. Ένα ίδρυμα που μέσα στην πανδημία θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην αποκατάσταση όσων έχουν θεραπευτεί από τον COVID και χρειάζονται αποκατάσταση, και είναι δεκάδες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από τα νοσοκομεία και στέλνονται είτε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή κάθονται και βασανίζονται στο σπίτι τους. Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων και μέσα στην πανδημία παραμένει προστατευμένο, παραμένει υποχρηματοδοτούμενο, παραμένει με πάρα πολλά τεράστια προβλήματα που εδώ και τώρα απαιτούν χρηματοδότηση, απαιτούν προσλήψεις και όχι τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τις οποίες είναι γεμάτο, απαιτούν μόνιμη σταθερή δουλειά και όχι το εργολαβικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται και βασανίζεται από τους εργολάβους και μέσα στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διεκδικεί μαζί με το υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα αυτά τα αιτήματα. Άμεσα έχει καταθέσει και ερωτήσεις στη Βουλή και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να κάνει. Σήμερα συναντηθήκαμε με το Σωματείο των Εργαζομένων, συναντηθήκαμε με το υγειονομικό προσωπικό, συναντηθήκαμε και με τους διοικητές, οι οποίοι μας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και την κραυγή αγωνίας που βγάζουν για να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου.